αυτό είναι σήμερα, αν θέλετε, το πιο βασικό. Που σημαίνει ότι τελείωσε η τεράστια αργοπορία αυτού του μεγάλου και πολύπαθου οδικού έργου. Έχουμε ήδη πάρει τη προγνωστοποίηση από την DGCOM, που σημαίνει ότι επί της ουσίας έχουμε πάρει το πράσινο φως να ξεκινήσει το έργο. Γι' αυτό λοιπόν, τι θα κάνουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα, για να γλιτώσουμε χρόνο με την προγνωστοποίηση, θα πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο, για να μπορέσουμε να πάρουμε το πράσινο φως από εκεί και θα φέρουμε τη σύμβαση, όπως οφείλουμε, στη Βουλή. Η μεγάλη περιπέτεια του λαού της Ηλίας, μετά από μία 15ετία, έληξε. Παρά τη σκληρή κριτική που δεχτήκαμε, είχαμε αρκετές αντιπαραθέσεις και με εσάς, κύριε Κατρίνη, και με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και με βουλευτές της Συμπολίτευσης, οι οποίοι δεν πιστεύανε όλοι τους ότι μπορούμε μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουμε πράξη αυτά που λέγαμε προεκλογικά. Αυτά λοιπόν τα κάναμε. Και σας είπα, ακολουθήσαμε το δύσκολο δρόμο. Γιατί ο εύκολος δρόμος θα ήταν να έχει ξεκινήσει ο δρόμος με κατάτμιση, να είχαμε ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, που θα έβλεπε μπουλντόζες να ξεκινάνε, αλλά το έργο αυτό δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ. Επομένως, το έργο ξεκινάει στις αρχές του 2022.